Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, το πρωινό της Τετάρτης. Είμαστε ήδη στα μέσα της εβδομάδος και φυσικά τελευταία ημέρα του Ιούνιου σήμερα, του Μάιου, συγγνώμη, από αύριο Ιούνιος, αυτό θέλω να πω, και φυσικά καλωσορίζουμε το καλοκαίρι, τουλάχιστον ημερολογιακά, γιατί αν το δούμε καιρικά, μάλλον δεν μας συμφέρει και πολύ, οπότε ας το δούμε ημερολογιακά. Πάρα πολλά θέματα και σήμερα, πάρα πολλά ρεπορτάζ, αναλυτικά, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα θέματα και φυσικά κυριαρχούν αυτά στην πολιτική κεντρική σκηνή, διότι είμαστε λίγες ημέρες πριν από την κάλπη, δεν έχουν απομείνει και πολλές, 25 για την ακρίβεια, μέχρι να αποφασίσουμε ποιον θέλουμε να είναι ο εκλεκτός για τη χώρα μας, να μας κυβερνήσει. Ελπίζω τουλάχιστον, μην πάμε κανέναν Αύγουστο πάλι και χαθεί και το καλοκαίρι τουριστικά με αυτές τις εκλογές. Το ελπίζω να ξεμπερδεύουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Μιχάλης Χειμωνίδης στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου. Βασίλης Καραμπάς στη Λάης, Αλένα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα και σε όλους εσάς που και αυτό το πρωινό θα το περάσουμε παρέα. 31 λοιπόν σήμερα Μαΐου και μια επικαιρότητα που δεν λέει να μας αφήσει. Από την άλλη ούτε ο καιρός θέλει να μας αφήσει, γιατί χθες πάλι είχαμε κάτι μπόρες, πάλι καταιγίδες, ξαφνικά μπουρίνια που έπληξαν πάρα πολλές περιοχές. Σήμερα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα είναι μια ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα σχεδόν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Θερμοκρασιακά είμαστε καλά γιατί έχουμε 26 βαθμούς για τη Λάρισα για παράδειγμα, στον Δομοκό 23. 18 αυτή την ώρα, 24 η μέγιστη θερμοκρασία, 18 στα Τρίκαλα, 24 η μέγιστη, στο Βόλο 20, 24 η μέγιστη, αλλά είναι μερικός νεφελώδης λέει ο καιρός στο Βόλο και έτσι κάποια διαστήματα βροχής. Βελτιώνεται όμως ο καιρός, μας λένε, για να δούμε, ιδιαίτερα από την ερχόμενη εβδομάδα και φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα σχετικά καλό τριήμερο. Μακάρι δηλαδή, το έχουμε ανάγκη. Βλέπω και κάτι τριαντάρια, άντε με το καλό. Πραγματικά φτιάχνει όμως ο καιρός, το κρατάμε αυτό, γιατί το έχουμε ανάγκη. Και το θέμα είναι ότι από τις σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο καιρός που μας έχει μπερδέψει, ξαφνικά πάμε στις υψηλές θερμοκρασίες και το σώμα μας δεν είναι προετοιμασμένο τώρα για απότομη ζέστη και σίγουρα αυτό μας ενοχλεί πάρα πολύ. Τώρα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, να δούμε λίγο και το site του σταθμού μας astratv.gr, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, με πολλές σημαντικές ειδήσεις όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα. Με το site μας astratv.gr ανανεωμένο συνεχώς η ροή του προγράμματος και όχι μόνο, πολλά ρεπορτάζ από ολόκληρη τη Θεσσαλία, έτσι για να είμαστε πάντοτε ενημερωμένοι. Κάνουμε και ένα like στη σελίδα μας για να είμαστε ενημερωμένοι. Είμαστε έτοιμοι, Μιχάλη μου, να δούμε τα πρωτοσέλιδα ή να περάσουμε στα ρεπορτάζ. Ωραία, πάμε στο site του σταθμού μας astratv.gr. Νεαρός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε στην παραλία του Βόλου. Επίσης, φίδι δάγκωσε μια 55χρονη γυναίκα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Θλίψη για 56χρονη γυναίκα από τη Γατζέα. Συνάντηση πρέσβεων για την τρίτη συνεχή χρονιά διοργάνωσε ο Δήμος Κιάθου το διάστημα 26-28 Μαΐου. Και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου επιμορφώθηκαν στη Φλωρεντία για το 4CS και μέσω του προγράμματος Εράσμους. Εφημερίδα Ελευθερία, lift στον Κίσαβο, η πιο σημαντική είδηση θα τη δούμε και σε αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε ιδιώτη διαχείριση των πεζοδρόμων και διατάχθηκε ΕΔΕ για τον θάνατο του 28χρονου. Φεστιβάλ ποινιού σημαίνει μουσική και επίτιμος διδάκτορα ΕΚΠΑ ο Μητροπολίτης κύριος Ιερώνυμος. Οι χάκερ ξαναχτύπησαν την τράπεζα θεμάτων. Μια συνέντευξη μεταξύ δύο εφηών ανδρών. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε εφημερίδα Κόσμος. Χιονοδρομική πίστα στον Κίσαβο. Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή lift. Δωρεάν στέγη σε ευάλωτα νοικοκυριά νέων. 44χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στον Αμπελώνα. Και 200.000 ευρώ για το πλανητάριο Ολύμπου από τον Δήμο Ελασσόνας. Εφημερίδα Ταχυδρόμος. Θέσεις μάχης για πανελλαδικές. Αντίστροφα για 1.850 υποψηφίους στη Μαγνησία. Το πρόγραμμα είναι η δύναμή μας, ο Διονύσης Ντεμπονέρας στον ταχυδρόμο και 56χρονο δυστυχώς έσβησε μέσα σε 2 μήνες. Επίθεση και δάγκωμα οχιά σε μια γυναίκα. Και πάμε να κλείσουμε και με την Δυτική Θεσσαλία, εφημερίδα Η Αλήθεια. Θύματα τα παιδιά για την τράπεζα θεμάτων, ο λόγος φυσικά και το απόλυτο αλαλούμ. Και φυσικά πολιτική ο κύριος Τσιάρας τι λέει για τον ΕΛΓΑ και είναι ο ενημερωτικό φυλάδιο υπηρεσιών επιτυχημένη η εκδήλωση παρουσίασης.
Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα νέα της ημέρας. Όπως είδαμε και στα πρωτοσέλιδα, κυρίαρχο θέμα χθες ήταν για ακόμη μια ημέρα η Τράπεζα Θεμάτων. Έπεσε και πάλι το σύστημα και πάλι υπήρξε καθυστέρηση των θεμάτων και μάλιστα από 145 hackers από διαφορετικές χώρες, επαγγελματίες hackers λέει η κυβέρνηση. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, όλα τα προβλήματα που προέκυψαν σε ακόμη μια εκλογική αναμέτρηση. Και κοστοβόρες για τους δράστες κυβερνοεπιθέσεις είναι αυτή που δέχθηκε και σήμερα η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας για τις ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Τράπεζα Θεμάτων δέχτηκε 125 εκατομμύρια χτυπήματα από 140 χώρες. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η επίθεση είναι υποκινούμενη και το κόστος της, σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, μόνο για σήμερα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 200.000 ευρώ. Νωρίτερα υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα Ντογιάκου για το θέμα, ενώ αναμένονται και ανακοινώσεις από τον Υπηρεσιακό Υπουργό Παιδείας Χρήστο Κίτα. Σε κάθε περίπτωση, έχει δοθεί εντολή να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις σήμερα και από την Πέμπτη θα ξεκινήσουν κανονικά οι πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ και την Παρασκευή στα ΓΕΛ. Από το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνουν ότι για τις πανελλήνιες δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, καθώς πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Τώρα, τα παιδιά πραγματικά έτσι, όλες αυτές τις μέρες έχουν το άγχος. Έχουν και το άγχος ιδιαίτερα οι τρίτη ηλικίου, οι μαθητές τρίτη ηλικίου και για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν μεθαύριο. Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούν τώρα τα παιδιά να έχουν και την Τράπεζα Θεμάτων και να πέφτει το σύστημα. Σίγουρα είναι απρόβλεπτοι οι hackers, αλλά μία μέρα πριν πάλι είχαμε πέσει θύματα hackers. Πάλι δεύτερη μέρα και μάλιστα πιο δύσκολη κατάσταση χθεσινή. Πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη και στις περιφερειακές πόλεις. Πάμε να δούμε στο Βόλο τι έγινε με την Τράπεζα Θεμάτων και το απόλυτο μπάχαλο. Αλαλούμ προκλήθηκε από τη νέα επίθεση hacker στην Τράπεζα Θεμάτων σήμερα, Τρίτη 30 Μαΐου. Αποτέλεσμα της επίθεσης hacker ήταν να μην μπορούν τα σχολεία να κυρώσουν θέματα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Μαθητές περίμεναν για ώρες μέχρι να λάβουν τελικά τα θέματα. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κερατσινίου, Ελένη Κρητικού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι μαθητές περίμεναν μέχρι και τρεις ώρες στο σχολείο. Το πρωί, από ό,τι ξέρω, δοθήκαν λάθος θέματα. Στην κλήρωση, παραπάνω θέματα από ό,τι ακούω από τους καθηγητές. Η ουσία είναι ότι πάλι δίνει η Δευτέρα τέτοια ώρα. Η ώρα που δίνουν τα παιδιά είναι 9 και έχει πάει 11.30, τι ώρα είναι και δεν έχουν πει μέσα. Η πρώτη που θα έρχονταν 11, ναι μεν είμαι εδώ, αλλά δεν ξέρουν τι ώρα θα πούνε ακόμα μέσα. Το μόνο θετικό είναι ότι προλάβανε και πληρώσανε τα θέματα της πρώτης λυκείου. Επομένως το θέμα στο συγκεκριμένο σχολείο λύθηκε τελικά, με καθυστέρηση αλλά λύθηκε. Με πολύ καθυστέρηση, με τα παιδιά να είναι 3 ώρες της Δευτέρας περιφερόμενα στο σχολείο. Με το άγχος φεύγω, δεν φεύγω, γράφω, δεν γράφω. Με κόστος. Ψυχικό κόστος. Την ίδια ώρα και στη Μαγνησία, από πλευράς διευθυντών και διευθυντριών σχολείων, επισημάνθηκε χαρακτηριστικά στον Άστρα για τις εξελίξεις. Δύο μέρες, χθες και σήμερα, είχαμε κάποιο πρόβλημα στο να χακάραν την τράπεζα και είχαμε κάποιο πρόβλημα να μπούμε να πάρουμε τα θέματα. Μπορούσαμε να μπούμε χθες και δεν κατέβαιναν τα θέματα. Μετά σήμερα δεν μπορούσαμε αρχικά να μπούμε, είχε μια μικρή καθυστέρηση. Τα πήραμε τελικά τα θέματα. Και θεωρώ ότι είμαστε και από τα τυχερά σχολεία, γιατί τα πήραμε σχετικά γρήγορα. Σχετικά, δηλαδή με μια καθυστέρηση. Συντονισμένα δουλεύουμε και τα αντιμετωπίζουμε όσο μπορούμε. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας. Ταλαιπωρία μεγάλη για τα παιδιά. Ελπίζουμε οι πανελλαδικές εξετάσεις να μην έχουν την ίδια τύχη και ατύχη εντός αγωγικών, πια τύχη, πραγματικά να έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες μεγάλες καθυστερήσεις. Θα πάμε σε λίγο και στα προεκλογικά μας, να δούμε τι γίνεται μέχρι να πάμε και στην κάλπη και όσο φουντώνουν και οι φήμες και για debate και έντονες αντιπαραθέσεις, τα πάντα θα έχουμε μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη. Τώρα, είχαμε και την αναζήτηση αυτού του δίχρονου κοριτσιού στον πύργο Ηλίας. Δυστυχώς βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι. Νεκρό. Λίγα λεπτά έλειψε η μητέρα του από δίπλα της, με αποτέλεσμα το μικρό κοριτσάκι να πέσει σε αρδευτικό κανάλι και να βρει τραγικό θάνατο. Πάμε να δούμε λοιπόν όλες τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες που ξεκίνησαν τη Δευτέρα για τον εντοπισμό του 2 ετών κοριτσιού που είχε εξαφανιστεί στον πύργο, καθώς εντοπίστηκε νεκρό. Η σωρός του παιδιού εντοπίστηκε μέσα σε κανάλι στην περιοχή Καταραχίου, σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά τις τελευταίες ώρες.
Από χθες το μεσημέρι χάθηκαν τα ίχνη του δίχρονου κοριτσιού από τον καταβλισμό Ρωμά στις αποθήκες του Άσο στον πύργο και έκτοτε άρχισαν έρευνες που συνεχίστηκαν μέχρι και που βρέθηκε το μικρό κορίτσι. Πιο ειδικά, αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ερεύνησαν μεγάλη έκταση στη δυτική πλευρά του πύργου, από την περιοχή του στρατοπέδου της Σετήλ μέχρι και τη Φιλοθέη στην είσοδο της πόλης. Δυστυχώς όμως το κοριτσάκι εντοπίστηκε νεκρό σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Κατσικάρη στον πύργο Ηλίας. Στις έρευνες πήραν μέρος 10 πυροσβέστες με ομάδα διτών της 6ης ΕΜΑΚ. Οι φόβοι της οικογένειάς της επιβεβαιώθηκαν αφού πίστευαν από την αρχή ότι είχε πέσει στο αρδευτικό κανάλι όπου οι πυροσβέστες το εντόπισαν νεκρό. Τραγικές φιγούρες η μάνα και ο πατέρας που σπάραξαν στην είδηση πως το παιδί τους βρέθηκε νεκρό. Η μητέρα του κοριτσιού στις πρώτες της δηλώσεις εξηγεί πως χάθηκε από την προσοχή τους η μικρή Παναγιώτα, επισημένοντας πως το παιδί δεν συνήθιζε να πηγαίνει κοντά στο αρδευτικό. Είχε στήσει το μικρό γάλα, καθαρίζαμε κάτι χαλκό. Πήγα μετά να της φτιάξω ένα μπουκάλι γάλα και μόλις βγήκα έξω το μωρό είχε εξαφανιστεί. Αυτό. Μετά δεν το βρήκα, φώναξα, ρώτησα τους άλλους, λέει δεν την είδανε. Αυτό μετά πήρα την αστυνομία τηλέφωνο, ήρθε και ψάχνανε. Πώς σκεφτήκατε το κανάλι εκεί, το αρδευτικό? Επειδή ήταν κοντά, λέει, της αμνός. Ήτανε, λέει, πήγαινε κοντά. Εκεί, το συνήθιζε? Ω, δεν πήγαινε εκεί, θες, καταρχή φοβόταν να κάνει μπάνιο το κορίτσι. Δεν ήξερε. Δεν πήγαινε εκεί πέρα. Καταρχή είχα βάλει και ένα σκυλί να... και δεν πήγαινε το κορίτσι. Και εδώ τώρα πώς βρέθηκε? Τι σας είπαν, πήγες κοντά? Όχι, δεν με αφήσανε να πάω. Κρίμα. Άλλο ένα τραγικό περιστατικό, πραγματικά όμως. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με την υπόθεση του 28χρονου στην Λάρισα, που μας έχει συγκλονίσει ο θάνατός του όλους πραγματικά πάρα πολύ. Τώρα, στα πολιτικά μας, τα άκρα, πραγματικά η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ κάπως στη μέση, και έβλεπα τώρα και μια δήλωση του κυρίου Φαραντούρη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι ψήφισαν, λέει, Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία οι ψηφοφόροι, γιατί απλά, λέει, ήταν φοβισμένοι από την πανδημία. Εντάξει, έχω ακούσει πολλά και διάφορα, αλλά αυτό νομίζω ότι ήταν πραγματικά από τα πιο αποτυχημένα σχόλια που έχω ακούσει ποτέ. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε μετεκλογική. Ο ίδιος είπε ότι όντως μετά το μεγάλο σοκ της ήττας που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτηκε προφανώς να αποχωρήσει από το κόμμα, αλλά είπε ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν εγκαταλείπει στην μάχη, γι' αυτό και παρέμεινα για να πολεμήσω, όπως ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη, τόσο περισσότερα τέτοιες κόντρες θα βλέπουμε. Ξεκίνησε πάλι η συζήτηση για το περιβόητο debate, αν τελικά θα γίνει και με ποια κόμματα. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό ή δεν θα θελήσουν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται προς το παρόν. Θα το δούμε όμως, αν όντως γίνει κάποιο debate. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι ότι ήδη έχουν βάλει μπροστά και τους βουλευτές τους και κομματικά στελέχη. Μιλήστε, βγείτε έξω, κάντε ομιλίες, κάντε περιοδίες σαν να μην έχετε εκλεγεί, για να κερδίσουμε και πάλι τα ποσοστά μας, να κερδίσουμε και πάλι στις κάλπες 25 Ιουνίου. Να δούμε λοιπόν ποιος θα κερδίσει το στοίχημα. Εξάλλου παλεύουν και άλλα κόμματα να μπουν στη Βουλή. Εν τω μεταξύ, όλα τα περίμενα, αλλά θα μου πεις γιατί πέφτεις από τα σύννεφα. Όπως είπες, όλα τα περιμένεις. Κάπου στη μέση μπαίνει και η Εκκλησία τώρα. Τι γίνεται τώρα, το Άγιο Όρος το έχουμε στο μυαλό μας όλοι μας και ιδιαίτερα εμείς οι γυναίκες που δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε σαν κάτι ιερό και ευλογημένοι όσοι μπορούν να το επισκεφθούν. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι πραγματικά κάποιοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη της θρησκείας, στην πλάτη έτσι, της εκκλησίας. Για να δούμε, γιατί πραγματικά έτσι πληθαίνουν και οι φωνές για την εκκλησία, εντός εισαγωγικών, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα, θέλουν πραγματικά να πολιτικοποιήσουν ακόμη και την εκκλησία. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη, του Λαρισαίου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου, ευρωβουλευτής μέχρι πρότινος. Ξέσπασε το σκάνδαλο περί καταγγελίες βιασμού, αλλά και έτσι βιοπραγίας, και νομίζω ότι όλο αυτό πήγε πίσω τα πολιτικά του σχέδια και όχι μόνο. Πάμε να δούμε τώρα πώς με γρήγορες διαδικασίες και άρση ασυλίας θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Την άρση ασυλίας του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη για υπόθεση κακοποίησης τελέχους του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε ναι στην άρση ασυλίας του Ευρωβουλευτή και η Ολομέλεια αναμένεται να ψηφίσει την 1η Ιουνίου. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έλαβε το αίτημα των Βελγικών Αρχών τέλος Μαρτίου και το ανακοίνωσε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου στις 17 Απριλίου. Αναμένοντας λοιπόν, μετά και την άρση ασυλίας, τι θα αποφανθούν για να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή ο πολύ γνωστός Λαρισαίος γλύπτης, ο Μίλτος Παπαστεργίου. Και για τους Λαρισαίους που γνωρίζουν όλοι, για τους επισκέπτες, νομίζω ότι το εμβληματικό άλογο εκεί κάτω από την εκκλησία, τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου, είναι σήμα κατά τεθέν της πόλης, ένα κόσμημα πολύ φωτογραφισμένο από όλους μας. Αυτός ήταν ο γλύπτης, ο Λαρισαίος γλύπτης, που άφησε έτσι πολλά στην πόλη και όχι μόνο στη χώρα μας και στην τέχνη γενικότερα. Ο Μίλτος Παπαστεργίου λοιπόν έφυγε σε ηλικία 72 ετών. Τώρα, στα της Τουρκίας, να πούμε ότι την Παρασκευή αυτή, μεθαύριο δηλαδή, θα δούμε και τη νέα κυβέρνηση του Ερντογάν και θα έχει πολύ μεγάλη σημασία προφανώς και για την χώρα μας να δούμε ποιοι θα είναι στην εξωτερική πολιτική και όχι μόνο. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να δούμε τα τερτύπια του καιρού. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό μας για να πάμε και σε διαφημίσεις. Αστάθεια του καιρού θα επικρατήσει στη χώρα μας και σήμερα Τρίτη. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από την κακοκαιρία συμπεριλαμβάνονται η Αττική και η Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, φαινόμενα τα οποία τις θερμές ώρες της ημέρας θα είναι τοπικά έντονα. Περισσότερο θα επηρεαστούν ο υπηρετικός κορμός της χώρας, το Ιόνιο, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης, η οποία εφαρμόζεται από τη Μονάδα Μετέου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 2 μέτρια. Στην Αττική και στην Αθήνα βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στους προγνωστικούς χάρτες που βλέπετε αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων. Αυτά λοιπόν και με τον καιρό μας. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Πάντως κρατάμε αυτό ότι βελτιώνεται σιγά τις επόμενες ημέρες. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και όλοι είμαστε σοκαρισμένοι, στεναχωρεμένοι πραγματικά για το θάνατο 28χρονου παλικαριού από τη Φαλάνη Λάρισας. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα παιδί γεμάτο ζωή, ένα παιδί γεμάτο όνειρα, ένα πολύ όμορφο αγόρι το οποίο πραγματικά ασχολείται με πολλές αθλητικές δραστηριότητες, ένα παιδί που ήταν ο θησαυρός της οικογένειας, ο θησαυρός της μητέρας, του πατέρα, της αδελφούλας του, όλων των συγγενών, ένα πολύ καλό παιδί όπως μαθαίνουμε, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Ο Γολγοθάς της οικογένειας ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, εκεί όπου αισθάνθηκε έντονη διαθεσία, μίλησε αμέσως με τη μητέρα του, έσπευσε ίδια στο σπίτι, το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Έχει ένας δεύτερος Γολγοθάς για την οικογένεια, διότι υπέστη έμφραγμα και τέσσερις ανακοπές μπροστά στη μητέρα, όπως η ίδια ομολογεί στην κάμερα, και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί είτε στο Πανεπιστημιακό είτε στο Νοσοκομείο των Τρικάλων, γιατί δεν λειτουργούσε μάλλον στεφανιογράφος, στο σύστημα στεφανιογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο. Στο Πανεπιστημιακό, όπως μαθαίνουμε όμως, δεν υπήρχε κρεβάτι ΜΕΘ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί ο ίδιος στα Τρίκαλα. Ήδη έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση ο Διπεάρχης, ο κ. Σερέτης, και μάλιστα εντός 3 ημερών θα πρέπει να έχουμε και το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Για ποιο λόγο λοιπόν μεταφέρθηκε, έχει αυτό την ταλαιπωρία αυτό το παλικάρι, ενώ περνούσε δύσκολα με την υγεία του, και αν όλος αυτός ο Γολγοθάς και η μεταφορά του παιδιού έπαιξε αρνητικό ρόλο στο να κρατηθεί στην ζωή. Έφυγε δηλαδή από τη ζωή κατά την μεταφορά του και ίσως να μην έπρεπε να μεταφερθεί. Αυτό εξετάζουν βάσει της έρευνας. Θέλω πραγματικά να πω και στους δύο γονείς τα θερμά μου συλληπιτήρια και στην αδελφούλα του, σε όλη την οικογένεια. Εύχομαι να έχουν δύναμη και κουράγιο. Κανένας γονιός δεν θέλει να χάνει το παιδί του και κανένας άνθρωπος δεν θέλει να χάνει το δικό του άνθρωπο. Βαρύ το πένθος για την οικογένεια. Εύχομαι δύναμη πραγματικά και κουράγιο. Πάμε να δούμε τι λένε οι γονείς του παιδιού, του 28χρονου, του Γιώργου Καριώτη, που πραγματικά ο θάνατός του μας έχει συγκλονίσει όλους.
θρήνος δίχως τέλος στη θαλάνη Λάισας, όπου έχασε τη ζωή του 28χρονος Γιώργος Καριώτης. Από έφραγμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος, αδιαθεσία και μέχρι να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο είχε υποστεί έφραγμα. Σύμφωνα με τόσα δηλώνει και η μητέρα του, οι γιατροί ζήτησαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο των Τρικάλων, καθώς δεν λειτουργούσε ο φωνιογράφος. Φτάνοντας στα Τρίκαλα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πήρε τηλέφωνο ότι είχε κάποιο πόνο στο στήθος και στην πλάτη, και με μια καθυστέρηση μισή ώρα για κανένα μετό πήγαμε στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Από εκεί και πέρα μετά έπαθε μπροστά μου έφραγμα. Ναι, και 4 ανακοπές. Μας είπαν ότι έπρεπε να πάμε να κάνουμε κάποιο στεφανιογράφημα στο Πανεπιστημιακό, απλά δεν υπήρχε κρεβάτι. Και από εκεί και πέρα φύγαμε στα Τρίκαλα. Από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μας είπαν ότι από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας την όπου μεταφέρθηκε, μπορώ να πω ότι το παιδί, ο γιος μου ήταν, είχε τις αισθήσεις του, ήτανε. Απλά εντάξει, έπαθε ανακοπές, τι να πω τώρα. Και μετά στα Τρίκαλα τον βρήκαμε, έφτασε νεκρός. Και από ό,τι μας είπαν δεν υπήρχε κρεβάτι. Και έπρεπε να το πάμε στα Τρίκαλα. Και στη διαδρομή δεν ξέρω, έγιναν δύο εμπλοκές και εκεί πέθανε. Μόλις έφτασε εκεί. Τώρα το γυρίζουν από Θεσσαλονίκη για να έχουμε την κηδεία τώρα στις 6 ώρα το απόγευμα. Ασχολούνται με το παρκούρ, με κολύμβες, με kickbox. Ένιωσε ένα βάρος μπροστά στο στήθος και έκανε με το. Τι πήρε τη μαμά του, εγώ ήμουν εδώ ακριβώς. Μέχρι να έρθει η γυναίκα μου να το πάνε μαζί με την κόρη μου στη Λάρισα, εκεί βρέθηκε το πρόβλημα. Δεν έπρεπε να μεταφερθεί, από ό,τι με είπαν όλοι οι φίλοι μου, οι γιατροί εδώ πέρα τα πάντα, δεν έπρεπε να τον μεταφέρουν, ναι. Ήταν λάθος που τον μεταφέραν. Και δεύτερον, δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε, έχουμε δύο μέρες, γιατί το ένα επισκευάζεται, τα Τρίκαλα δεν έχουν, Καρδίτσα δεν έχουν, μας λένε, ή στα Γιάννη, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη. Ολόκληρη Λάρισα με 300.000 κατοίκους να μην έχουμε τίποτα. Έλεος. Αυτά δεν λέγονται. Σήμερα το απόγευμα στις 6 συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον 28χρονο Γιώργο Καριώτη. Τα βαθιά μας πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ευχόμαστε να βρουν τη δικαίωσή τους, να μάθουν τι ακριβώς συνέβη με τον απόλυτο Γολγοθά που έζησε το παλικάρι και με τα θάνατον μετά, γιατί μέχρι να γίνει τροδικαστική έρευνα. Πάλι πέρασε χρόνος, πάλι χρειάστηκε να πάει στη Θεσσαλονίκη για να γίνει και η ιατροδικαστική έρευνα. Εύχομαι πραγματικά να βρουν τη δικαίωσή τους. Και από την άλλη, εύχομαι κουράγιο. Κουράγιο και δύναμη, γιατί έχουν και πίσω ένα κορίτσι που τους χρειάζεται. Τα βαθιά μας πραγματικά συλληπιτήρια. Τώρα, πάμε να δούμε τι έγινε με την υπόθεση, τι γίνεται μάλλον με την υπόθεση των Ντεμπών. Δεν την ξεχνάμε και δεν την ξεχνά φυσικά και ο φέτης ανακριτής που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση. Λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι θα έρθουν Ιταλοί εμπειρογνώμονες εδώ στη χώρα μας προκειμένου να διαβάσουν εντός εισαγωγικών το καταγραφικό έτσι της μοιραίας αμαξοστοιχίας, να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες, να δώσουν στον εφέτη ανακριτή για να έχουμε ένα πόρισμα και για το τι συνέβη. Σε τι θέση ήταν το τρένο κατά την σύγκρουση, με τι ταχύτητα έτρεχε. Όλα αυτά λοιπόν που θα μπορούσε να δώσει το καταγραφικό της αμαξοστοιχίας. Δυστυχώς όμως, όπως όλα δείχνουν, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, αποτέλεσμα να πάθει βλάβη η μνήμη έτσι του καταγραφικού, αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Τρεις φορές προσπάθησαν να διαβάσουν τις πληροφορίες, δεν τα κατάφεραν. Να δούμε όμως όλες τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στη Λάρισα βρέθηκαν σήμερα 4 Ιταλοί εμπειρογνώμονες μετά από έτοιμο το εφέτη ανακριτή για την εξέταση του καταγραφικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας που είναι πλάκη στο δυστύχημα των Ντεμπών. Τα όποια δεδομένα από το καταγραφικό επρόκειται να συμπεριληφθούν στο πόρισμα των ακριτικών αρχών, το οποίο θα αποτελέσει στοιχείο της δικογραφίας. Όπως όλα δείχνουν, το καταγραφικό δεν στάθηκε δυνατό να δώσει επιπλέον στοιχεία και ότι οι Ιταλοί προσπάθησαν να διαβάσουν 3 φορές. Σύμφωνα με το δικαστικό πραγματογνώμονα τροχιών, Παναγιώτη Μανδιά, που είναι ένας εκ των δύο τεχνικών συμβούλων οικογενειών των θυμάτων του δυστυχήματος, δεν στάθηκε δυνατόν να διαβαστεί το καταγραφικό, διότι λόγω της σφοδρής σύγκρουσης είπε στη μεγάλη βλάβη. Ακριβή διερεύνηση των συνθηκών επέλευσης του συγκεκριμένου σιδηροδρομικού ατυχήματος, κρίθη σκόπιμα από τον ανακριτή της Λάρισας, από τον ανακριτή εφέτη της Λάρισας, να έγινε αναζήτηση ειδικών τεχνικών
και ειδικών μηχανημάτων αναζήτησης, ανάκτησης των στοιχείων του τρένου, χρήσιμων, εκμεταλλεύσιμων στοιχείων, προκειμένου να προσδιοριστούν κάποιοι παράγοντες που είναι κρίσιμοι για την διερεύνηση ως προς τα αίτια του συγκεκριμένου ατυχήματος. Είτε ταχύτητες, κίνηση, στάση της αμαξοστοιχίας από το σταθμό της Λάρισας μέχρι και το σημείο που έλαβε χώρα το ατύχημα. Ήσασταν από παρόν, την φωτιά που προκλήθηκε και στα δύο τα τρένα και από την παράξενη αυτή ανάφλεξη που έχουμε δει όλοι στις τηλεοράσεις. Ίσως μας έδινε κάποια στοιχεία εκμεταλλεύσιμα που με περαιτέρω αναλύσεις θα καταλήγαμε σε κάποια άλλα συμπληρωματικά πορίσματα και να μας διευκολύνει να γίνει μια ακριβότερη προσέγγιση περί των αιτιών. Όπως τόνισε ο κ. Μαδιάς, έγινε αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων για να προσδιοριστούν κάποιοι παράγοντες που είναι κρίσιμοι για τη διαρρεύνηση του δυστυχήματος, όπως ταχύτητες, κίνηση, στάση αμαξοστοιχίας. Δυστυχώς όμως ήρθαν 4 Ιταλία από τη Γένοβα με την ειδική συσκευή αναζήτησης των κεκτημένων και όλες τις μνήμες που διαθέτει η αμαξοστοιχία. Κάναμε 3 προσπάθειες και δεν μας έδωσε κανένα απολύτως εκμεταλλεύσιμο στοιχείο. Πιστεύω ότι η προσπάθεια έχει σταματήσει στο σημείο αυτό και μάλλον δεν θα ξαναγίνει η επιχείρηση. Θα μας έδινε κάποια εκμεταλλεύσιμα στοιχεία τα οποία από το σταθμό της Λάρισας μέχρι και το σημείο που έλαβε χώρα τη σύγκρουση, κίνηση, πάυση της αμαξοστοιχίας, ταχύτητες και κάποια άλλα στοιχεία που δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τώρα. Προκειμένου ήταν κρίσιμα αυτά τα στοιχεία για να προσδιορίσουμε παράγοντες κρίσιμους για την αναζήτηση των αιτιών. Το κυρίαρχο, θα έλεγα, είναι η ταχύτητα. Να σημειωθεί ότι χθες ολοκληρώθηκαν και οι απολογίες των 2 μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΟΣΕ στον ειδικό εφέτη ανακριτή που εισηγήθηκαν τη μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη. Σύγχρονα πληροφορίες, τόσο και ο Αθανάσιος Κοταράς όσο κυρία Στυλιανή Κολιοπούλου κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος υποστήριξαν πως εισηγήθηκαν νόμιμα τη μετάταξη από δεν προβλεπόταν ηλικιακό όριο. Αυτά λοιπόν και με το όσο συνέβη σαν θέση στο δικαστικό μέγαρο της πόλης. Μακάρι το καταγραφικό να δώσει έστω κάτι, κάποια πληροφορία, γιατί θα πάει για νέο έλεγχο, νέα έρευνα στην Αθήνα. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις. Πάμε μέχρι το Βόλο. Πριν καλά-καλά δούμε τι ακριβώς συνέβη με την ερπετολόγο. Θυμάσαι Θεσσαλονίκη, η οποία προσπάθησε να πιάσει ένα φίδι που ήταν σε σχολική μονάδα. Η ίδια δυστυχώς έπαθε αναφυλακτικό σοκ με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται ακόμη στη μονάδα δικής θεραπείας του νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς, όπως όλα δείχνουν, βελτιώνεται αισθητά η υγεία της. Την ίδια ώρα, στην πόλη του Βόλου, μια άλλη γυναίκα δέχονταν τσίπημα από οχιά. Πάμε να δούμε λοιπόν όλο το ρεπορτάζ αλλά και το χρονικό αυτής της υπόθεσης. Εκτάκτως στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε τις τελευταίες ώρες μια γυναίκα από τη Νέα Αγχίαλο, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στην αυλή του σπιτιού της τη δάγκωσε φίδι. Στον τόπο του περιστατικού επικράτησε πανικός. Ο σύζυγος της έσπευσε και μετέφερε τη γυναίκα με το όχημά του στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου για να εντοπίσει και να απομακρύνει το φίδι, που μέχρι στιγμής το είδος του παραμένει άγνωστο. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για οχιά, αλλά δεν έχει εξακριβωθεί. Στο σπίτι βρισκόταν και η πεθερά της, η οποία εγκλώβησε το φίδι στο κάτω μέρος ενός βαρολιού και το σκότωσε χτυπώντας το δυνατά με αντικείμενο. Ο πρόεδρος πάντως των νοσοκομειακών ιατρών τοποθετήθηκε στον Άστρα για το περιστατικό. Καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω όπως ξεκινάω πάντα. Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά, να είναι οι οικογένειές σας καλά και εσείς για να μπορείτε να τους προσέχετε. Να πούμε τώρα που πλέον περνάμε στους θερινούς μήνες ότι τα φίδια αυτά είναι επικίνδυνα και υπάρχουν και θέλει να έχουμε την προσοχή μας τεταμένη, ειδικά όταν ασχολούμαστε με αγροτικές δουλειές. Στα χωράφια, στους κήπους κτλ. Μια 75χρονη εχθές τσιμπήθηκε από μια οχιά την ώρα που έκανε κάποια αγροτική εργασία. Εχθές η κατάσταση της υγείας της ήταν πολύ σοβαρή, θα λέγαμε κρίσιμη. Σήμερα ευτυχώς μετά από την θεραπευτική αγωγή που ακολουθήθηκε είναι σημαντικά καλύτερα. Νοσηλεύεται φυσικά, αλλά είναι καλά. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να καλέσει άμεσα σε βοήθεια και το ταχύτερο δυνατόν να απευθυνθεί σε κάποιο γιατρό. Αυτό πρέπει να γίνει. Ή δυνατόν σε κέντρο υγείας, αν δεν είναι κοντά νοσοκομείο, και μετά στο νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να γίνει εφόσον το φίδι είναι δηλητηριώδες. Το συμβάν πάντως έρχεται μετά και τόσο αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες με τον κίνδυνο για τη ζωή μιας ερπετολόγου στη Θεσσαλονίκη μετά από δάγκωμα οχιάς. Η 39χρονη παραμένει διασωληνωμένη και υποστενή ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, αλλά παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.
Το μεταξύ, ούτε να τα βλέπεις δεν θέλεις. Ευχόμαστε περαστικά και στις δύο γυναίκες. Μεγάλη προσοχή τώρα, γιατί κόβουμε τα χόρτα, βγαίνουμε στην Ήπεθρο, επιστρέφουμε στα εξοχικά μας. Πολύ μεγάλη προσοχή, πραγματικά. Καθαρίζουμε έτσι τους χώρους μας, τους κήπους μας, με μεγάλη προσοχή. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι έγινε με το πάρκινγκ Φιλελλήνων, να δούμε λοιπόν όλο το ρεπορτάζ και φυσικά τι συζητήθηκε στη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο του Βόλου. Πράσινο φως για να βγει σε δημοπρασία το πάρκινγκ της Φιλελλήνων, προκειμένου ο ιδιώτης να αναλάβει τη λειτουργία του, σχεδόν δύο χρόνια μετά την παράδοση του έργου στην πόλη, στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. Το έργο συγκεκριμένα εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2021. Χθες πάντως, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, αποφασίστηκε να βγει σε δημοπρασία, προκειμένου, όπως ανέλησε ο Δήμαρχος Βόλου κ. Μπέος, να εξασφαλιστούν επιπλέον έσοδα για τα δημοτικά ταμεία, αλλά και να απαλλαχθεί ο Δήμος από τη λειτουργία του. Οικονομικά στοιχεία παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ζέρβας. Το πάρκινγκ αυτό δημιουργήθηκε όχι για να οικονομάει ο Δήμος, αλλά να εξυπηρετεί τον κόσμο το κοινό. Στην ίδια πολιτική θα δρομολογηθεί και τώρα η οικονομική πολιτική. Και τι κίνητο θα είναι ο Δήμος? Τι κίνητο θα είναι ο Δήμος? Εγώ δεν θα πω στη διαδικασία και στη σκέψη του ίδιου επιχειρηματία. Εγώ κοιτάω τα συμφέροντα του Δήμου. Σήμερα θα γίνει δημοκρατία, καταρχήν. Μήπως συζήτηση θα βγει, κύριε Παπαδούλη, όπως γνωρίζετε, γιατί είστε και στην εξωτερική αγορά, στον αέρα και θα δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Αν θα πιάσουμε παραπάνω από τα έσοδα που έχουμε, αν θα πιάσουμε λιγότερα, αν συμφέρει στον Δήμο, γιατί πάντα ό,τι κάνουμε έχει γνώμη να το συμφέρον της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου. Θα το δούμε αυτό. Είναι επειδή τελείως η σύμβαση είχαμε προβλέψει όταν δώσαμε το χώρο αυτό σε ιδιώτη να το λειτουργήσει προς όφελος του Δήμου, γιατί χρειάζονται μπάρες, ασφάλιστρα, προσωπικό και αυτά. Να δούμε την εικόνα και τι προοπτικές υπάρχουν και από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή κρίναμε ότι να δοκιμάσουμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτη. Άρα η ενίσχυση πέρα είναι υποσχέση και βάση. Πάντα ο Δήμος. Ο Δήμος είναι ο ιδιοκτήτης. Πέρα και δεν είναι ο ιδιοκτήτης. Εμείς θα πάρουμε τους όρους. Το έτος του 2022 που αφορά σε ένα ολοκληρωμένο έτος, γιατί τώρα είμαστε κοντά στους 16 μήνες, αφορά τα έσοδα, μην τα έξοδα, αφορά περίπου 37.000 ευρώ κέρδη για ένα χρόνο. Το 22 μόνο. Το χρόνο λοιπόν 37.000. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο. Πέρα που είναι ολοκληρωμένο έτος, έτσι. Το 12 μήνες. Αντίδραση υπήρξε πάντως από τον κύριο Ριζόπουλο, επικεφαλής της ίσονος μειοψηφίας, ο οποίος τόνισε ότι η ΛΑΣ δεν επιθυμεί να περάσει το πάρκινγκ σε χέρια ιδιώτη. Ο κύριος Λεωνίδας Μαυρογιάννης, δημοτικός σύμβουλος της ΑΕΛΑΣΟΝΟΣ μειοψηφίας, ζήτησε πριν βγει το πάρκινγκ σε δημοπρασία να υπάρξει οικονομοτεχνική μελέτη. Η θέση στάθμευσης πάντως στο κτίριο είναι 252. Αυτά λοιπόν, έτσι και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα εδώ στην πρωινή ατζέντα. Εδώ λοιπόν επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, επιστροφή στα θέματά μας. 1η Ιουνίου αύριο μπαίνει το καλοκαιράκι σιγά σιγά και φυσικά ο κοινωνικός τουρισμός άνοιξε από χθες το πρωί για να κάνουμε τις σχετικές αιτήσεις. Όλες τις λεπτομέρειες, πώς μπαίνουμε, τι ακριβώς κάνουμε, όλα τα βήματα σιγά σιγά αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ένα μήνα νωρίτερα άνοιξε ο κοινωνικός τουρισμός από την ΔΥΠΑ
Και αυτό σημαίνει ότι από 1η Ιουλίου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα κουπόνια των διακοπών. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια άνοιγε 1η Ιουλίου και μπορούσαμε από τον Αύγουστο και μετά. Άρα σημαντικό ότι ένα μήνα νωρίτερα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις σχετικές αιτήσεις και αν είμαστε δικαιούχοι από 1η Ιουλίου και μετά να κάνουμε έτσι και τις διακοπές μας. Πάμε να δούμε λοιπόν όλες τις λεπτομέρειες βήμα-βήμα. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων ανεργών περίοδου 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Για πρώτη φορά το πρόγραμμα θα ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα, την 1η Ιουλίου αντί για 1η Αυγούστου, και θα αφορά σε 300.000 επιταγές με συνολικό προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ειδικά για καταλήμματα σε Λέρο, Λέσβο, Χιοκό και στον ομό Εύρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλήμματα των Δήμων Ιστίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας στην Εύβοια και Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Φέτος έχουμε μια εξαιρετική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχήν, η συμμετοχή των δικαιούχων θα μειωθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις πιθανότατα να είναι ακόμα και μηδενική. Και δεύτερον, οι εισφορές, τα ποσά υπέρ των επιχειρηματιών ενδέχεται να αυξηθούν. Επομένως, βλέπετε ότι και οι δύο πλευρές θα είναι εξαιρετικά ωφελημένες, πράγμα που δίνει μεγαλύτερα κίνητρα στις επιχειρήσεις να δώσουν τα χέρια με αυτό το πρόγραμμα και δίνει ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα στον κόσμο να χρησιμοποιήσει μια εξαιρετική ευκαιρία τις διατακτικές του κοινωνικού τουρισμού προκειμένου να απολαύσει διακοπές σε όλη την επικράτεια με εξαιρετικές μηδενικές συνθήκες. Αυτό όμως που θα πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής, επειδή υπάρχει απορία. Όσοι δικαιούχοι για την προηγούμενη περίοδο, για το 2022-2023, πήραν στα χέρια τους τα δελτία χωρίς όμως να τα χρησιμοποιήσουν, δυστυχώς δεν είναι δικαιούχοι για την επόμενη περίοδο, επομένως αυτό θα πρέπει να το δούμε και λειτουργεί, αν θέλετε, και ως κίνητρο για τους νέους δικαιούχους, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπέροχη ευκαιρία. Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα, εντωμεταξύ επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ενισχύονται παράλληλα και ευάλωτες ομάδες και προβλέπεται μεταξύ άλλων μοριοδότηση για τα άτομα με αναπηρία. Αυτά λοιπόν τα πολύ πολύ σημαντικά. Έτσι, ένα μήνα νωρίτερα. Τώρα πάμε σε μια είδηση που πραγματικά μας χαροποιεί. Όχι μόνο σαν Λάρισα, αλλά νομίζω και σαν Θεσσαλία. Θα έχουμε νέα lift πλέον, τα οποία θα κατασκευαστούν στον Κίσαβο, όπου θα μπορεί κανείς να κάνει τις προπονήσεις του, να κάνει σκι, να αθληθούν και να κάνει τις προπονήσεις τους οι αθλητές του σκι. Πολύ σημαντική παρέμβαση. 1 εκατομμύριο ευρώ έχει ήδη εξασφαλιστεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Την κατασκευή σειρώμενου λίφτ συνολικού μήκους 330 μέτρων στη θέση Κάναλο στον Κίσαβο υπέγραψε σήμερα με σχετική σύμβαση ο Περιφερειακός Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σήμερα υπογράφουμε την διαδικασία για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε ένα μεγάλο έργο. Υπογράφουμε την προγραμματική σύμβαση για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε ένα μεγάλο έργο το οποίο αλλάζει την εικόνα στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας. Το έργο είναι ένα σειρώμενο lift στο καταφύγιο στο Κίσαβο, στη σπηλιά πάνω. Ένα lift το οποίο αλλάζει τα δεδομένα και δημιουργεί μία ακόμη πίστα σκι για αρχάριους και για μαθητές, αυτούς που αγαπάνε το lift, κοντά στη Λάρισα, μέσα στη Θεσσαλία και βέβαια δίνοντας εναλλακτικές, διότι όλα τα χιονοδρομικά δεν έχουν ταυτόχρονα χιόνι, έχουν σε διαφορετικές περιόδους και αυτό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά της Θεσσαλίας πρωτίστως, αλλά και σε άλλους όσοι θέλουν να έχουν εναλλακτικές πίστες ανάλογα και με το ύψος του χιονιού και τη χιονόπτωση που υπάρχει. Είτε στα Χάνια, είτε στο Περτούλι, είτε στη Λίμνη Πλαστήρα, είτε πάνω στον Κίσαβο, στο καταφύγιο. Είναι ένα έργο το οποίο συνοηθήκαμε Περιφέρεια Θεσσαλία με τον Ορειβατικό Σύλλογο. Άλλωστε με τον Ορειβατικό Σύλλογο έχουμε μια ιστορία, έχουμε ξεχρονίσει πάνω το καταφύγιο με φωτοβολταϊκά, έχουμε δημιουργήσει το δικό κύκλωμα Κισάβου με δρόμους οι οποίοι διευκολύνουν από τη θάλασσα στο βουνό, από το βουνό στην πόλη και διευκολύνουν
την προσβασιμότητα, την ασφαλή προσβασιμότητα των ανθρώπων, αλλά και πάνω έχει αλλάξει η μορφή πλέον του χωριού του που υπάρχει πάνω δίπλα στο καταφύγιο του Ορειβατικού, στη Σπηλιά. Αυτές είναι μέθοδοι με τις οποίες φέρνουμε ξανά τον κόσμο στην Ήπεθρο. Η εγκατάσταση πλήττει τα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική μελέτη που έχει επικοινοποιηθεί από το Δασαρχείο της Λάρισας. Από τη μεριά τη δικιά μας δεσμευόμαστε να τηρήσουμε στο έπακρο τις υποχρεώσεις μας, τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, αλλά και να βοηθήσουμε το μεγάλο έργο της περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο εκτείνεται βέβαια σε όλη τη Θεσσαλία και ειδικότερα στον ορεινό όγκο του Κισάβου. Ξέρουμε τις προσπάθειες οι οποίες γίνεται και δεσμευόμαστε να είμαστε στο πλευρό της περιφέρειας, στο πλευρό του Περιφερειάρχη για την ανάπτυξη αυτού του σημαντικού σημείου της περιοχής μας. Είναι ένα έργο πνοής για την περιοχή μας, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη όλων των περιοχών γύρω από το Κίσαβο, τα χωριά δηλαδή που είναι Σπηλιά, Σκούριο, Καρίτσα, Στόμιο, διότι θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα και εξ αυτού θα υπάρχει μια ανάπτυξη όπως έχει συμβεί σε όλα σχεδόν τα χιονοδρομικά κέντρα. Όπου υπάρχει χιονοδρομικό κέντρο, υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη σε όλη την γύρω περιοχή. Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εκμάθηση του αθλήματος της χιονοδρομίας από παιδιά και ορχάριους, ανεξαρτήτως ηλικίας και επαφή με τη φύση και το βουνό. Αυτά λοιπόν και με το lift. Περιμένουμε πώς και πώς να γίνει πραγματικά και θεωρώ ότι θα υπάρξει και πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή. Εμείς πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα και επανερχόμαστε να κλείσουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα. Και κάπου εδώ κλείνουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο 1η Ιουνίου, να καλωσορίσουμε τον Ιούνιο, να καλωσορίσουμε και το καλοκαίρι, ελπίζω και καιρικά πέρα από ημερολογιακά. Από το Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλληνα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.